Γεια και χαρά. Καλημέρα σε όλους. Κυριακή σήμερα. Και ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πάνω στα διάφορα μηνύματα που λαμβάνω και στο κανάλι το Think Outside the Globe και στην σελίδα στο Facebook κτλ. Πολλοί λοιπόν, όταν τους ρωτάμε και λέμε «Παιδιά, δώστε μας μία απόδειξη, ένα πείραμα στο οποίο να υπάρχει επιστημονικά τεκμηριωμένη σαφής απάντηση στο ότι αυτό που κινείται είναι η γη και όχι τα αστέρια». Εντάξει, λοιπόν, όταν βλέπουμε, και όπως λόγω χάριν χθες ένας κύριος ο οποίος λέει ότι είναι και αστρονόμος, σπουδαγμένος άνθρωπος, ναι, κανένα πρόβλημα, λοιπόν, και μου λέει ότι όταν βλέπεις τον ουρανό, τα αστέρια έτσι κινούνται, και αυτό, λέει, είναι η απόδειξη ότι η γη κινείται. Δηλαδή, το οξύμορο της υπόθεσης είναι ότι όταν βλέπουμε τα αστέρια να κινούνται, θεωρούμε ότι η γη είναι αυτή που κινείται. Μάλιστα, αυτό μας λέει ο αστρονόμος. Δηλαδή, είναι σαν να πούμε, λόγου χάρη, αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε λίγο τα σύννεφα. Τα βλέπετε? Τα σύννεφα μετακινούνται. Η απόδειξη λοιπόν το ότι τα σύννεφα μετακινούνται είναι ότι η γη γυρίζει. Καταλαβαίνουμε το παράλογο και το παράδοξο της υπόθεσης αυτής. Λοιπόν, αυτό είναι μία εικασία. Κάλλιστα, αυτό που μπορεί να γυρίζει, αν λάβουμε υπόψη μας τα σύννεφα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν, έτσι. Είναι όπως ένα νόμισμα. Δεν έχει ποτέ μία όψη. Έχει δύο όψεις. Άραγε, είτε συμβαίνει το ότι η γη αυτή τη στιγμή γυρίζει, είτε ότι τα σύννεφα κινούνται, έτσι. Δεν κινείται η γη και κινούνται τα σύννεφα. Δεύτερη περίπτωση, κινείται η γη και δεν κινούνται τα σύννεφα. Καταλαβαίνουμε. Το ίδιο πράγμα λοιπόν γίνεται και όταν ο κύριος αστρονόμος λέει ότι σαφέστατα αυτές είναι οι ενδείξεις και ότι στο βόρειο Σέλας υπάρχει τα σύννεφα κινούνται με δεξιά κατεύθυνση ή αριστερή, δεν θυμάμαι, ενώ στο νότιο ημισφαίριο που βλέπουμε τις άλλες, σημαίνει ότι κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μάλιστα, όλα αυτά είναι αποδείξεις ότι η γη περιστρέφεται. Όχι, δεν είναι αποδείξεις. Αυτές είναι πιθανότητες. Εντάξει. Αυτές είναι πιθανότητες. Δεν είναι αποδείξεις. Λοιπόν, όταν ζητάμε ένα τεκμηριωμένο πείραμα, επιστημονικά αποδεδειγμένο, το οποίο να υπάρχει η έρευνα, να υπάρχει η μελέτη, να υπάρχουν όλες οι... να υπάρχει η έρευνα, να είναι δημοσιευμένο, να μπορούμε αυτό το πράγμα να το επαληθεύσουμε κι εμείς, έτσι, να το επαναλάβουμε, που είναι βασική αρχή της επιστήμης, έτσι. Δεν υπάρχει επιστημονικό πείραμα, δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη στην οποία εμείς δεν μπορούμε να την επαληθεύσουμε. Εντάξει, το πείραμά μας λοιπόν πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενο, να μπορεί ο κάθε ένας από εμάς να το επαναλάβει όπου και αν βρίσκεται. Ο άλλος λέει, πάρτε ένα καράβι και πηγαίνετε στην άκρη της γης να πνιγείτε και να πέσετε και να κάνετε και να κάνετε. Παιδιά, δεν μπορούμε να πάρουμε ένα καράβι. Εντάξει, αυτές είναι κουταμάρες που λέτε. Με την ίδια λογική, πάρε κι εσύ ένα αστρόπλιο, ας πούμε, και πήγαινε στην άκρη του σύμπαντος και πες μου ότι όλα αυτά τα καρτούν που βλέπεις και τα CGI και τα γραφήματα και τις ψηφιακές αυτές εικόνες, έτσι, και πες μου ότι αυτές είναι αληθινές γιατί βασίζονται σε αυτή σου την εμπειρία. Λοιπόν, αυτά δεν γίνονται. Αυτό που γίνεται όμως είναι να μας δείξετε ποιο είναι το πείραμα, ποιο είναι το πείραμα αυτό στο οποίο
κάποιος επιστήμονας, κάποιος ερευνητής το έκανε, έτσι. Η ιστορία λέει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που προσπαθήσανε να κάνουνε αυτό το πείραμα και απέτυχαν. Καλό θα είναι να διαβάσετε την αποτυχία του Έρης, ο οποίος πήρε ένα τηλεσκόπιο και προσπάθησε για να βρει το τι ακριβώς κινείται. Έβαλε νερό μες στο τηλεσκόπιο. Εντάξει, θα το δείτε αναλυτικά, υπάρχει σε βίντεο στο YouTube, μπορείτε να το δείτε, να το επαναλάβετε κι εσείς άμα θέλετε. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός προσπάθησε να αποδείξει μέσω του πειράματος αυτού ότι η γη είναι αυτή που κινείται. Και απέτυχε, διότι δεν μπόρεσε να το κάνει πράξη. Εντάξει. Δεν μπόρεσε να το κάνει πράξη, διότι αυτό που κατάφερε ήταν να διαπιστώσει ότι η γη είναι σταθερή, το τηλεσκόπιό του ήταν σταθερό και αυτό που κινείτο πάνω από το τηλεσκόπιό του ήταν το αστέρι με το οποίο κοίταζε μέσα από αυτό. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Άλλο πράγμα οι ενδείξεις, άλλο πράγμα οι πιθανότητες. Υπάρχει η πιθανότητα η μία, η περίπτωση η μία και υπάρχει και η περίπτωση η δεύτερη. Ποιος είναι ο τρόπος λοιπόν αυτός που καταδεικνύουμε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ισχύει το ένα και όχι το άλλο. Εντάξει, αυτό ζητάμε να μας πείτε. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Ακούγεται δύσκολο, αλλά δεν είναι. Μπορείτε να ψάξετε. Να ψάξετε στην ιστορία. Εμείς ψάχνουμε. Δεν έχουμε βρει ούτε έναν επιστήμονα που αυτό να το έχει καταφέρει. Πείτε μας λοιπόν εσείς που είσαστε οι διαβασμένοι, οι σπουδαγμένοι, αυτοί που έχετε τα πτυχία σας και τα διδακτορικά σας, που ασχολείστε με την αστρονομία, που ασχολείστε με την αστροφυσική, που είστε θεωρητικοί φυσικοί και όχι εμπειρικοί. Γιατί κανένας εμπειρικός, κανένας φυσικός ο οποίος κάνει πείραμα δεν μπορεί να αποδείξει αυτό που λέτε, εντάξει. Δεν υπάρχει στην ιστορία κανένα πείραμα που να αποδεικνύει ότι η γη είναι αυτή που γυρίζει, εντάξει. Οι παρατηρήσεις που λέτε και ότι κοιτάξτε τον ουρανό και τα λοιπά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Η γη είναι ακίνητη, δεν αισθανόμαστε τίποτα, δεν μπορούμε να μετρήσουμε καμία δόνηση και όταν μπορούμε, έτσι, αυτό είναι οι σεισμογράφοι που δείχνουν την οποιαδήποτε δόνηση, ταρακούνημα και τα λοιπά, εντάξει, κατά τα άλλα δεν υπάρχει τίποτα. Όπως βάζουμε σε ένα ποτήρι νερό και βλέπουμε ότι άμα το χτυπήσουμε, ας πούμε, ξαφνικά δημιουργούνται έτσι ομοκεντρικοί κύκλοι πάνω στην επιφάνεια του νερού, έτσι. Έτσι και σε μία λίμνη θα έπρεπε να παρατηρούσαμε κάποια κίνηση, παιδί μου, κάτι. Δεν γίνεται αυτό. Σε 40.000 χιλιόμετρα, όχι παιδιά, δεν είναι άπειρη η γη, είναι 40.000 χιλιόμετρα και από τα 5 χιλιόμετρα αρχίζει η καμπυλότητα. Όταν εγώ βλέπω απέναντι το νησί αυτό, που τώρα δεν έχω να ζουμάρω, λοιπόν, είναι στα 60 χιλιόμετρα και βλέπω την παραλία του, όχι. Λυπάμαι, δεν γίνεται. Βάσει του υψομέτρου μου, έτσι. Βάσει από το υψόμετρο που είμαι. Και παρατηρώ και βλέπω την παραλία. Όταν θα σας το δείξω όσο μπορώ, γιατί εντάξει, μια μηχανή με φακό zoom μπορεί να το καταφέρει άνετα. Να το κάνετε κι εσείς το πείραμα. Δεν είναι τόσο δύσκολο πια. Πηγαίνετε σε ένα σημείο, βρείτε ποια είναι τα νούμερα της καμπυλότητας. Είναι πάρα πολύ απλά. Από τα 5 χιλιόμετρα αρχίζει η καμπυλότητα. Δεν μπορεί ο κύριος αστρονόμος να μου λέει ότι ναι, από τα 5 αρχίζει η καμπυλότητα, αλλά την οποία τη βλέπεις μόνο στον άξονα των Χ, δηλαδή από σένα και προς τα πέρα. Όχι. Μόνο σε αυτή την περίπτωση τη βλέπεις την καμπυλότητα. Δεν τη βλέπεις ποτέ στον ορίζοντα. Ποτέ. Πώς γίνεται αυτό, κύριε
κύριε αστρονόμε, πώς γίνεται? Γιατί αυτό εμένα μου λέει ότι το σχήμα είναι κύλινδρος. Δεν είναι έτσι? Έχουμε μια καμπύλη σε αυτή την περίπτωση. Ουπ. Αλλά δεν έχουμε σε αυτή την περίπτωση. Μιλάμε για κύλινδρο. Έτσι. Πώς είναι αυτό εδώ το κούτσουρο? Αυτό είναι κύλινδρος. Εντάξει. Έχει καμπύλη εδώ, αλλά δεν έχει εδώ. Μην λέμε ότι θέλουμε. Μην λέμε ότι θέλουμε και νομίζουμε ότι είναι και καμιά σοφία, ας πούμε. Πού τα σπουδάσετε αυτά, δεν ξέρω. Λοιπόν, καλημέρα μας. Όπως και να έχει, καλή ανημέρα σε όλους. Και θα τα ξαναπούμε. Adios.